Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στο νησί της Λέσβου σηματοδοτεί το μεγάλο ενδιαφέρον για τον τόπο μας. Του έθεσα τα θέματα που απασχολούν το νησί μας. Με αυτό το θέμα, το μείζον θέμα που ταλανίζει εδώ και μια πενταετία το νησί, αυτό το μεταναστευτικό ζήτημα. Υπεσχέθη ότι θα είναι κοντά μας και σύντομα θα δώσει λύση έτσι ώστε το νησί να επανέλθει στην κανονικότητα. Υπεσχέθη ότι θα συνεχιστεί η αποσυμφόρηση του νησιού, ότι θα συνεχιστεί η φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και από την άλλη θα βοηθήσει έτσι ώστε να δώσει τόνωση τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή αυτού του τόπου. Φαίνεται ότι έδωσε την υπόσχεση ότι θα είναι κοντά μας σε έργα αναπτυξιακά, σε έργα που απασχολούν τόσο την οικονομία του νησιού αλλά και τους επιχειρηματίες αυτού του τόπου, έτσι ώστε η πολυπόθητη αυτή η νησιωτικότητα να λάβει σάρκα και οστά και να δώσει πλέον μία τόνωση στο νησί μας σε σχέση με την πανδημία η οποία έφερε την οικονομική ζωή του τόπου σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θέλετε να μας αναφέρετε μερικά από αυτά τα έργα? Αυτά τα οποία έθεσα και τα οποία είναι αναπτυξιακά και τα οποία είναι πρώτων πυλών και φαίνεται ότι θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον είναι αυτή η νότια παράκαμψη η οποία θα εξαγγελθεί εντός ολίγου. Είναι η ανάπλαση του λιμανιού, είναι το στάδιο το οποίο ζητήσαμε ένα παλέντε σπόρο στη Μυτιλίνη, το οποίο είναι μέσα στο λιμάνι της Μυτιλίνης και το οποίο ζητήσαμε την ανακαίνισή του. Υπεσχέθη ότι και αυτό θα γίνει και βέβαια ζητήσαμε και άλλα έργα αναπτυξιακά τα οποία θα τα θέσουμε στο επόμενο διάστημα για να μας δώσει το OK για να συνεχιστούν αλλά και να υλοποιηθούν στο νησί μας. Είμαστε στην αυλή του νοσοκομείου. Είπατε προηγουμένως για την πανδημία αλλά ξεκινά και ο εμβολιασμός. Θέλω να πω ότι το εμβόλιο δίνει ελπίδα αισιοδοξίας αλλά και πολλά χαμόγελα. Φαίνεται ότι το εμβόλιο το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές και το οποίο είναι αποτελεσματικό θα δώσει πλέον το έναυσμα για να ξεκινήσει ο εμβολιασμός στους συμπολίτες μου, τους οποίους καλώ και με την διπλή μου ιδιότητα ως υγειονομικός να το κάνουν έτσι ώστε να αποκτηθεί ένα ποσοστό 60% τουλάχιστον ανοσία στο νησί μας, για να νιώθουμε ασφάλεια, για να έχουμε δυνατότητα να αγκαλιάσουμε τις οικογένειές μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες και βεβαίως να επανέλθει ο τόπος μας στην κανονικότητα και να ανακτήσει την κοινωνική ζωή που έχει χάσει. Εσείς πότε θα κάνετε το εμβόλιο? Εγώ θα το έχω δηλώσει, το εμβόλιο να το κάνω με την άφηξή του. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ, όπως σας είπα, αποτελεσματικό. Είναι ένα επίτευγμα της επιστήμης, το οποίο θα δώσει στη συνέχεια την δυνατότητα τόσο στο νησί μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το σκοτεινό τούνελ της πανδημίας. Και θέλω να ευχηθώ βεβαίως στους συμπολίτες μας με το νέο έτος να έχουν υγεία, να έχουν ευτυχία, να είναι όσοι το εμβολιαστούν να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, πάντα με μάσκες, να αποφεύγουν το συνωστισμό, καλό πλήσιμο και βεβαίως θα είμαστε σε θέση το επόμενο διάστημα να μονιάσουμε, να ανταμώσουμε και να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο για τη συνέχεια και για την ανάπτυξη αυτού του τόπου.